υπόλοιπη Ευρώπη και παγκοσμίως, η υποδομάδα φροντίδα υγείας οικονομικά είναι στα χτωπούτα από ένα σύστημα υγείας σε σχέση με τα μεγάλα κεφάλαια των μεγάλων νοσοκομείων. Κύριε Ξένο, δικό σας. Ο κύριος Ξένος είναι διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά στα οικονομικά της υγείας, να πούμε. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου και να πω ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για την πρόσκληση στο συνέδριο. Να μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του καθηγητή μου, του Γιάννη του Ιφαντόπουλου. Και να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο τίτλος της σημερινής παρουσίασης είναι «Ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εδώ και στην Ευρώπη». Θα αναφερθώ κυρίως στην Ευρώπη, γιατί τα της Ελλάδας τα αναφέρθησαν με λεπτομέρειες από τον προηγούμενο ομιλητή. Η δομή της παρουσίασης έχει δύο διαστάσεις. Πρώτον, αναφερόμεθα στις θεωρητικές προσεγγίσεις, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τις διακηρύξεις της Άλμα Άτα στην Αστάνα και από την Άλμα Άτα και την τελευταία διακήρυξη που έγινε στην Αστάνα το προηγούμενο έτος, έπειτα από 40 χρόνια. Βεβαίως, παρευλήθησαν και άλλες μελέτες σπουδές από μεγάλους οργανισμούς, οι οποίες διαμόρφωσαν το θεωρητικό πλαίσιο. Και βεβαίως θα αναφερθούμε και στην πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται από τις συνθήκες και κυρίως την οικονομική κρίση που χαρακτηρίζει τη νέα περίοδο. Τι σημαίνει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Σημαίνει ψυχική, σωματική και κοινωνική ευημερία. Αυτό διατυπώθηκε στην διακήρυξη της Άλμα Άτα και βεβαίως θα το φέρνουμε αυτό στο μυαλό μας και σήμερα και επαναδιατυπώνεται αυτό το δικαίωμα, ότι η υγεία είναι ένα κοινωνικό δικαίωμα για τους πολίτες και όλοι θα πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση ως προς αυτό. Διατυπώνεται ξανά το 2018, πάλι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Να πούμε ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας συνεπάγεται ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα, έτσι. Όποιος κρούει τη θύρα του συστήματος θα πρέπει να γίνεται δεκτός και βεβαίως χωρίς να καταστρέφεται οικονομικά, εφόσον διαβαίνει, θα λέγαμε, το επόμενο στάδιο, το να έρθει αντιμέτωπος με το σύστημα υγείας. Ορίζεται βεβαίως ο πληθυσμός αναφοράς και πάνω σε αυτό θα πρέπει να γίνονται οι διάφορες πράξεις πρόληψης, οι εμβολιασμοί βεβαίως, να αξιολογείται στη συνέχεια τα αποτελέσματα των μέτρων υγείας και ούτω καθεξής. Η υγεία αυτή καθ' αυτή, με βάση τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτοί καθορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αποτελεί τρίτος στόχος. Πρώτος είναι η εξάλληψη της φτώχειας, έτσι. Δεύτερος είναι η εξάλληψη της πείνας που μαστίζει τις κοινωνίες. Και στη συνέχεια ακολουθούν άλλοι στόχοι, όπως η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και η πρόσβαση σε πηγές ενέργειας, οι οποίες και αυτές, π.χ. με τη θέρμανση, βελτιώνουν την υγεία του ατόμου και ούτω καθεξής. Στο slide αυτό βλέπουμε συνολικά τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και το πολύ σημαντικό θέμα που προκύπτει από την καθολική κάλυψη του πληθυσμού, έτσι, εφόσον τα δημοσιονομικά είναι περιορισμένα στις εκάστοτες χώρες, συμπιέζουν και το σύστημα υγείας, το οποίο αποτελεί ένα μέρος του συνολικής δημοσιονομικής κατάστασης μιας χώρας, ενός κράτους. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, περιληπτικά γνωρίζουμε ότι βοηθάει στην καλυτέρευση, στην οικονομική αποδοτικότητα του συστήματος εν γέννη της υγείας, μειώνει τις εισαγωγές και πανωσαγωγές στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια περίθαλψη, και βεβαίως αυξάνει όλους τους ποιοτικούς ιατρικούς δείκτες νοσηρότητας, εθνισιμότητας του συστήματος. Μετά την
Μετά την Alma Ata και πριν την Αστάνα, βεβαίως υπάρχει και η μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία μας προειδοποιεί και μας ειδοποιεί για την υγεία ως επένδυση. Βεβαίως εδώ εισερχόμεθα σε έννοιες όπως το κόστος και η αποτελεσματικότητα της κάθε επέμβασης, παρέα βεβαίως με τους προηγούμενους στόχους της ισότητας δικαιοσύνης, οι οποίοι δεν πρέπει ποτέ να απεμπολούνται. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πριν αναλύσουμε τα επιμέρους συστήματα που ισχύουν σήμερα στην Ευρώπη, να πούμε ότι βελτιώνει τα μακροοικονομικά και τα μικροοικονομικά του συστήματος, του οικονομικού συστήματος εν γέννη μιας χώρας. Υπάρχουν τα άμεσα ωφέλη αλλά και τα έμεσα. Εφόσον είναι υγιείς, οι πολίτες εργάζονται περισσότερο, είναι πιο παραγωγικοί και βεβαίως βοηθούν στη δημοσιονομική βιωσιμότητα μιας χώρας. Εφόσον η παροχή φροντίδας είναι σωστή και ορθή, επιβραδύνει τη γενικότερη αύξηση των δαπανών για την υγεία, οι οποίες τείνουν να αυξάνουν συνεχώς. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι παράγοντες, οι οποίοι χρειάζεται να αναφερθούμε αυτή τη στιγμή. Να πούμε βεβαίως ότι σημαντικό ρόλο παίζει και ο παράγοντας της γύρανσης, ο οποίος έχει μεγάλο αντίκτυπο στα οικονομικά της υγείας. Άνω των 60 ετών αναμένεται να... Ο πληθυσμός των άνω των 60 ετών αναμένεται να τριπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι δαπάνες, εφόσον αυτές μελετηθούν και γίνουν οι αντίστοιχες αναλογιστικές προβλέψεις σε βάθος δεκαετιών, θα είναι πολύ σημαντικές και θα πρέπει τα συστήματα να βρουν λύσεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση του τομέα της υγείας και όχι να εμένουν σε δημόσια χρηματοδότηση. Και βεβαίως να υπάρχει συμπληρωματικότητα και με τον ιδιωτικό τομέα. Θα το δούμε στη συνέχεια τι ισχύει σε αυτό το τομέα για την κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ισχύει βεβαίως και στην Ελλάδα. Να πούμε ότι η επένδυση στην υγεία στην περίπτωση εμβολιασμών για κάθε ένα δολάριο που δαπανείται, 44 είναι τα άμεσα και έμεσα ωφέλη. Βεβαίως, η παρούσα κατάσταση των συστημάτων υγείας έχει, στην Ευρώπη έχει πολλές προκλήσεις και αρκετές ευκαιρίες. Προκλήσεις είναι η μεγάλη δημογραφική γύρανση, ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής, η μετάβαση της επιδημιολογικής και διαφοροποίηση των επιδημιολογικών καταστάσεων από τις περιπτώσεις των μολύσεων και της βρεφικής και μητρικής θνησιμότητας σε άλλου είδους προβλήματα, όπως είναι τα χρόνια προβλήματα, τα ψυχικά και ούτω καθεξής. Βεβαίως, όλα αυτά είναι υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης και των περιορισμένων πόρων που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά κράτη. Και προτού ξεκινήσουμε να δούμε τι ισχύει στη Σουηδία, να πούμε ότι ένα χαρακτηριστικό που μπορούμε να συμπεράνουμε για το τι ισχύει στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης είναι ότι έχουν οριοθετήσει πολύ καλά και βεβαίως με διακυμάνσεις, όχι, δεν υπάρχει κάποιος χρυσός κανόνας, το ποσοστό που κρατάνε, των δαπανών που κρατάνε τα κράτη μέσα από τη δημόσια χρηματοδότηση και αυτό που μετακυλύνουν στον ιδιωτικό τομέα, μέσα από συμπράξεις βέβαια και όχι αόριστα, μέσω διπλής ασφάλισης όπως ισχύει στο σύστημα της Ελλάδος, που για τον ίδιο κίνδυνο καλύπτουν τόσο τα δημόσια ταμεία αλλά και η ιδιωτική ασφάλιση. Υπάρχουν συμπράξεις, χωρίζει το ποσοστό του κινδύνου σε δύο κομμάτια. Και έτσι οι πόροι αυτοί αθρίζονται και δεν διαχωρίζονται. Στην Σουηδία, λοιπόν, στις αρχές της δεκαετίας του 90, πραγματοποιήθηκε η μεγάλη μεταρρύθμιση στο σύστημα υγείας, η οποία αφαιρούσε και την πλευρά της ζήτησης, δηλαδή της χρηματοδότησης των ταμείων, και την προσφορά, δηλαδή την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία κτλ. Μονάδες εντατικής θεραπείας λοιπόν συγκεντρώθηκαν στα μεγάλα νοσοκομεία συγκροτήματα, ενώ τα μικρότερα νοσοκομεία μετατράπηκαν σε κοινοτικές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για να παρέχουν βραχεία νοσηλεία και άλλου είδους έτσι, μικρότερου βεληνικούς μέτρα υγείας. Αυτό καταλαβαίνουμε τι αντίκτυπο θα έχει αν το υιοθετούσαμε στην Ελλάδα και τι διαμαρτυρίες θα γινόντουσαν κυρίως τα προηγούμενα χρόνια. Η αρμοδιότητα της κατανομής των πόρων εδραζόταν πλέον στα κοινοτικά συμβούλια, με τη λήψη περιορισμένων ενισχύσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Γίναν και κάποιες άλλες κινήσεις. Το 1994, ορισμένα από τα κοινοτικά συμβούλια θεσμοθέτησαν την ύπαρξη οικογενειακού γιατρού, το δικαίωμα της επιλογής γιατρού βεβαίως από τον πολίτη και τη δυνατότητα πρόσβασης στον ιδιωτικό τομέα. Μεγάλη Βρετανία, το σύστημα υγείας καθορίζεται από τον νόμο του 48. Όλες οι υπηρεσίες κρατικοποιήθηκαν και η χρηματοδότησή τους σε αντίθεση με το προηγούμενο σύστημα ανατέθηκε στο δημόσιο τομέα. Το σύστημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ακολουθεί τη φιλοσοφία της προληπτικής ιατρικής με στόχο την αποτροπή της κατάληξης των περιστατικών στα νοσοκομεία. Στην περίπτωση αυτή, οι ασθενείς μπορούν να επισκέπτονται τα τμήματα επικόντων περιστατικών του νοσοκομείου χωρίς παραποπή από τον γενικό ιατρό. Στον τομέα της χρηματοδότησης των παρόχων υγείας, όπως οι ιατροί, έχουμε την εισαγωγή νέων μεθόδων χρηματοδότησης, όπως αυτές οι οποίες εξαρτούν την αμοιβή από την απόδοση, εφόσον αυτή μετριέται με συγκεκριμένους δείχτες ιατρικούς. Περίπτωση της Ιρλανδίας μας πληροφορεί ότι εδώ υπάρχει ένα αντίστοιχο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τη Μεγάλη Βρετανία, με τον οικογενειακό γιατρό στο επίκεντρο. Μόνο το 47% του πληθυσμού δικαιώται πρόσβαση στο σύστημα μέσω πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από το δημόσιο. Οι υπόλοιποι τρέχουν και αγοράζουν ασφάλιση από αλλού. Τι γίνεται στην Ολλανδία? Η Ολλανδία διαθέτει ένα σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το οποίο παρέχει το δικαίωμα στον πολίτη να επιλέγει τον οικογενειακό γιατρό, στον οποίο υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης εντός 15 λεπτών κατά μέσο όρο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και των αργιών υπάρχει πρόβλεψη για κάλυψη από κέντρα οικογενειακών γιατρών. Αντίστοιχη σημασία δίνεται στην αντιμετώπιση και κάλυψη χρόνιων νοσημάτων όπως ο καρκίνος στο παχαίο σέντερο από ένα εξειδικευμένο δίκτυο γενικών ιατρών. Η χρηματοδότηση εδώ αντλείται από τρεις πυλώνες με βασικό τον κρατικό προϋπολογισμό και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες, υπάρχει και συμπληρωματική κάλυψη από ιδιώτες. Τι ισχύει στην Νορβηγία? Στην Νορβηγία, ο πυλώνας του συστήματος πρωτοβάθμιας κάλυψης είναι ο οικογενειακός γιατρός. Την ευθύνη λειτουργίας των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έχουν οι τοπικές κοινότητες. Έχουμε μεγάλη decentralization, οι οποίες ανάλογα με τις ανάγκες τους είτε προσλαμβάνουν οικογενειακούς γιατρούς είτε συνάπτουν συμβάσεις με ιδιώτες. Το 2010 πραγματοποιήθηκε έρευνα για την ικανοποίηση των πολιτών από τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από επίσημους φορείς και με βάση την οποία πραγματοποιήθηκε το 11 νομοθετικές παρεμβάσεις, υιοθετήθηκαν δηλαδή τα στοιχεία της έρευνας και καθώς σε μερικές περιπτώσεις ο χρόνος αναμονής για την επίσκεψη ήταν από 2-5 ημέρες. Στη Δανία, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στηρίζεται στο θεσμό του οικογενειακού γιατρού. Οι τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις κυβέρνησης προσπαθούν να δώσουν κίνητρα στους οικογενειακούς γιατρούς ώστε να λειτουργήσουν σε συνεταιρισμούς, να υπάρξουν συμπράξεις δηλαδή, και αυτό θα ήταν ένα δεδομένο το οποίο θα μπορούσαμε και εμείς εδώ να υιοθετήσουμε ενδεχομένως. Η λειτουργία των οικογενειακών γιατρών και των λοιπόν ειδικοτήτων που ασχολούνται με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ανήκουν αποκλειστικά στο ιδιωτικό τομέα. Η κεντρική προσπάθεια των κυβερνήσεων αφορά την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Δηλαδή, δεν ασχολείται τόσο πολύ με οργανωτικά, όσο με τα ίδια αυτά τα καθ' αυτά αποτελέσματα ιατρικά. Στη Γερμανία έχουμε το μοντέλο του Bismarck. Η τακτική παρακολούθηση παρέχεται από γιατρούς της επιλογής του κάθε πολίτη. Η χρηματοδότηση προκύπτει από τα ασφαλιστικά ταμεία. Η βάση του ελέγχου και των υπηρεσιών πρόληψης ανήκει στα διάφορα κρατήδια, παρά τις προσπάθειες της κεντρικής κυβέρνησης να αποκτήσει έλεγχο κατά καιρούς στις υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Το σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν βασίζεται στον οικογενειακό γιατρό gatekeeper, αλλά στηρίζεται στην εκτεταμένη πρόληψη και παρακολούθηση εξέλιξης των ασθενειών, επιδημιολογικές μελέτες μεγάλης κλίμακας, τις οποίες εδώ στην Ελλάδα στερούμεθα. Στην Ισπανία, το σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας βασίζεται στον οικογενειακό γιατρό και τις πολιτικές ελέγχου καταγραφής και πρόληψης των νοσημάτων. Η πολιτική του συστήματος εδώ κινείται σε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι η παρέμβαση στο τρόπο ζωής, ώστε να μειώνεται η επίδραση των παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση των ασθενειών. Και το δεύτερο είναι η επιμόρφωση διαφορετικών ομάδων πληθυσμού ανάλογα με τις ανάγκες και τους κινδύνους που εμφανίζουν. Άρα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση και στην εκπαίδευση. Η μεγαλύτερη σύγκρουση στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι μεταξύ κυβέρνησης και περιφερειών και εδώ στην Ισπανία για τον έλεγχο της χρηματοδότησης των τοπικών δομών. Στη Γαλλία επικρατεί ένα ιδιότυπο καθεστώς εκεί για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Εδώ ο οικογενειακός γιατρός είναι υπεύθυνος
για την κατανομή των ασθενών στις υπόλοιπες ειδικότητες και στα νοσοκομεία, αλλά ο ασθενής έχει το δικαίωμα να επισκεφτεί χωρίς παραπομπή κάποια ειδικότητα, εφόσον καλύψει ένα μέρος των εξόδων. Εδώ έχουμε δηλαδή ένα σύστημα semi-gatekeeping, semi-gatekeeping. Οι τοπικοί δήμοι και κοινότητες είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση του κυρίως τμήματος της πολιτικής υγιεινής και πρόληψης. Το 2004 ξεκίνησε μια προσπάθεια ανοποίησης των υπηρεσιών. Στην Ιταλία η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ευθύνη των υγειονομικών περιφερειών. Πρόσφατα υπήρξε προσπάθεια εξυγχρονισμού του συστήματος πρωτοβάθμιας και μετάβαση από το μοντέλο του οικογενειακού γιατρού σε ένα μοντέλο με μεγαλύτερη διασύνδεση μεταξύ επαγγελματιών και υπηρεσιών πρωτοβάθμιας. Το σημαντικότερο πρόβλημα στο ιταλικό σύστημα έγκυται στη γεωγραφική ανισότητα, κάτι το οποίο ισχύει λίγος πολύ και σε εμάς, μεταξύ Βορρά και Νότου, η οποία αντικατοπτρίζει κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες του ιταλικού κράτους. Εμείς τέτοιου είδους ανισότητες έχουμε μεταξύ υπηρετικής και νησιωτικής Ελλάδας, ας πούμε. Στη Μάλτα, το σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αφορά κατά 70% τον ιδιωτικό τομέα, όπως δείχνει η ετήσια καταγραφή που οργανώνεται εκεί από τους αντίστοιχους φορείς. Με βάση τις ίδιες καταγραφές, γίνεται προσπάθεια να κατανέμονται οι πόροι από τον προϋπολογισμό προς τις επιθυμίες και τις ελλείψεις των πολιτών. Εκτός από τον ιδιωτικό τομέα, υπάρχουν 8 δημόσια κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, υπεύθυνα τόσο για την καταγραφή, την πρόληψη και τα μέτρα υγιεινής, όσο και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Και εκεί υπάρχει ο ρόλος του οικογενειακού γιατρού. Στην Κύπρο τώρα, το σύστημα υγείας, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά και τον κύριο καθηγητή Θεοδόρου, το σύστημα πρωτοβάθμιας πάσχει από την έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των δομών, λίγος πολύ όπως και στην Ελλάδα δηλαδή. Το σύστημα είναι μεικτό, υπάρχει συνύπαρξη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Δεν υπάρχει σύμπραξη δηλαδή. Είναι διπλή ασφάλιση, είναι άλλη λειτουργία της δημόσιας ασφάλισης, άλλη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα. Υπάρχει οικογενειακός γιατρός χωρίς να υπάρχει διασύνδεση μεταξύ δομών, κάτι το οποίο ισχύει και εδώ. Παρ' όλα αυτά, οι δομές του συστήματος υγείας είναι σύγχρονες και επαρκώς εξοπλισμένες. Υπάρχουν δηλαδή προβλήματα σε κενά οργανικών θέσεων, όπως ισχύει στη χώρα μας. Το ποσοστό των ασθενών που επισκέπτεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο κάποιον ειδικό γιατρό είναι 70%, εκ του οποίου μόλις το 11% έχει επισκεφτεί πρώτα ένα οικογενειακό. Γεγονός που αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό το έλλειμμα διασύνδεσης. Στο Βέλγιο, ο οικογενειακός γιατρός δεν έχει το ρόλο της κατανομής των ασθενών σε άλλες ειδικότητες στα νοσοκομεία. Αυτή η επιλογή έγκυται στο γεγονός ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και τον οικογενειακό γιατρό δεν γίνεται μέσω του δημοσίου, αλλά μέσω του ιδιωτικού τομέα. Αποτέλεσμα είναι η συσσόρευση των ασθενών των πολιτών στις δευτεροβάθμιες δομές, ιδίως για τα χρόνια νοσήματα. Προχωράμε στην Πορτογαλία, όπου εδώ η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν περιορίζεται στον οικογενειακό γιατρό, καθώς υπάρχουν από το 6 και μετά μια σειρά κρατικών προγραμμάτων με επίκεντρο την ενημέρωση και την πρόληψη. Εδώ υπάρχει ειδικότητα της δημόσιας υγείας, την οποία προσπαθούν να ιδρύσουν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, από ό,τι γνωρίζω, η οποία αποκτάται στην Ελλάδα, η οποία αποκτάται μετά από 4 χρόνια εργασία στον τομέα και ασχολείται με την επιδημιολογία και την καταγραφή των περιστατικών που αφορούν τη δημόσια υγεία. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και το παρατηρητήριο δημόσιας υγείας που έχουν ιδρύσει εκεί. Υπάρχει και άλλη αλληλεπίδραση από τον ίδιο τον πολίτη μέσω διαδικτύου για τις συνθήκες που αφορούν το θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τι μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι δεν μας νοιάζει τι νομοθεσία εσείς θα εισαγάγετε στο κάθε κράτος και θα ψηφίσετε, μας νοιάζει το τελικό αποτέλεσμα, το φαινόμενο να ψηφίζουμε και στο τέλος να μην ισχύει τίποτα, στην διεθνή βιβλιογραφία ονομάζεται ως legalistic formalism. Δεν θέλω να κουράσω πολύ με την περίπτωση της Ελλάδας, γιατί αναφέρθησαν προηγουμένως αρκετά πράγματα τεκμηριωμένα. Εδώ να πω απλά ότι οι συνθήκες που επικρατούν στη χώρα είναι άσχημες όσον αφορά τα οικονομικά, ότι ίσως ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα βλέπουμε ότι με τις μπλε μπάρες μειώνεται από την στιγμή της κρίσης και μετά συνεχώς. Μειώνεται βέβαια η μείωση του ρυθμού αυτού, αλλά βλέπουμε ότι η Ευρώπη αμέσως μετά τη χρονιά της κρίσης ανέβηκε προς τα πάνω σε θετικούς ρυθμούς, πράγμα το οποίο δεν ισχύει στην περίπτωσή μας. Υπάρχει επίσης σημαντική μείωση αγοραστικής δύναμης των οικοκυριών. Το καταλαβαίνουμε όλο αυτό. Η μέση αστική τάξη υπέστη βαρύ πλήγμα στα οικονομικά της.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δαπανών υγείας κατά κεφαλήν και εδώ κατέχουμε μια θλιβερή πρωτιά. Να πω και εδώ περιληπτικά ότι έχουμε τα παλιά 200 κέντρα υγείας, έχουμε τα 174 παιδί, τα προενίκα, έχουμε 220 περιφερειακά και τοπικά καταστήματα υγείας και ήρθε η τελευταία κυβέρνηση να θεσμοθετήσει άλλα 700 τόμοι, ενώ υπήρχαν ήδη 3.000 κενές οργανικές θέσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας προηγουμένως. Αποτέλεσμα είναι να μην εφημερεύουν, να μην μπορούν να εφημερεύσουν όλα τα κέντρα υγείας, να δουλεύουν πενταήμερο και τα Σαββατοκύριακα να μην μπορούν να λειτουργήσουν. Εντάξει. Βεβαίως και εδώ δεν υπάρχει ένα σύστημα αμυγός όσο αφορά τη λειτουργία τους στο τομέα της χρηματοδότησης. Είναι μεικτό, έχουμε στοιχεία BISMAC, έχουμε τα ταμεία, έχουμε όμως και την επιδότηση από τη Γενική Φορολογία, που είναι στοιχεία Beverage, οπότε και εκεί δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Η ιδιωτική ασφαλιστική βιομηχανία δράει μεμονωμένα και χωρίς καμία σύμπραξη με το δημόσιο τομέα. Η αποζημίωση των ιατρών δεν φέρει όρους αποδοτικότητας και βεβαίως δεν αξιολογείται ούτε μετρώνται τα επιδημιολογικά προβλήματα του ελληνικού πληθυσμού, πάνω στα οποία έπρεπε και οι ίδιοι οι γιατροί να αξιολογούνται με βάση τις επιδόσεις τους στον πληθυσμό αναφοράς. Εντάξει. Κλείνοντας, να αναφέρω κάποιους ιατρικούς δείκτες που δείχνουν το πρόβλημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, γιατί είπαμε ότι δεν μας νοιάζει τόσο πολύ, δεν μας νοιάζουν οι νόμοι, δεν μας νοιάζουν οι νομοθεσίες, μας νοιάζουν τα τελικά αποτελέσματα και αυτά πρέπει να κοιτάμε. Είναι οι ιατρικοί δείκτες, οι συγκεκριμένοι, η αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας τα τελευταία χρόνια, δείκτης ο οποίος έχει συνδεθεί σε πολλές έρευνες με το επίπεδο εισοδήματος το οικογενειακό. Άρα εδώ βλέπουμε ανάγλυφα ότι η μέση αστική οικογένεια δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλέον και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στα θέματα υγείας. Επίσης, όπου συλλέγονται, γιατί δεν υπάρχει η ολοκληρωμένη καταγραφή, αυξάνονται οι σταθμισμένοι δείκτες που αφορούν νοσήματα όπως αυτού του καρκίνου. Στο θέμα του καπνίσματος, που έχουμε και το καλό παράδειγμα, είμαστε πρώτοι μαζί με τη Βουλγαρία. Στην παχυσαρκία επίσης είμαστε πρώτοι. Χαμηλά τα ποσοστά εμβολιασμού στους ενήλικες με τα τελευταία αποτελέσματα που βλέπετε στις ειδήσεις να είναι απογοητευτικά όσον αφορά την εποχική γρήπη και άλλο είδους. Και χαμηλό ποσοστό πρόληψης ασθενειών του παχαίως εταίρου. Πρόληψη, όχι πρόληψη. Αυτά ήθελα να σας πω εγώ. Να σας ευχαριστήσω και μετά σε ερωτήσεις θα έχουμε την τέτοια να ξαναδούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας μαύρισες την καρδιά εδώ πέρα. Σ' όλα πρώτοι είμαστε στα κακά και τελευταίοι στα καλά. Εν πάση περιπτώσει θα κάνουμε την συζήτηση στο τέλος, κύριε Συμπρόεδρε.